τον Τσάρτα, δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Άρη 4-0, ο Τσάρτας έβαλε 3 γκολ και δικαιούται για να ομιλεί για ένα ακόμη πρωτάθλημα. Και εδώ που τα λέμε, με τέτοια μπάλα που παίζει, πολύ δύσκολα θα βρεθεί αντίπαλος να της κόψει το δρόμο. Τσάρτας απευθείας, η μπάλα περνάει, πηγαίνει στα δίχτυα, μπερδεύτηκαν και οι αμυνόμενοι του Άρη, καθώς μπήκαν στη φάση οι παίκτες της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, στο 26ο λεπτό, ο Βασίλης Τσάρτας πανηγυρίζει με αυτό το φάουλ ένα ακόμη γκολ που τον εδρεώνει και στην κορυφή των σκόρερ του φετινού πρωταθλήματος. Ο Τσάρτας έχει χώρο και αλλάζει την μπάλα για τον Μπορμπόκη μέσα στην περιοχή. Να δούμε, κοντρολάρει, αλλά δεν κράτησε την μπάλα. Τελικά στρώνεται στο κοστί και γίνεται το 2-0, με αφού ψύχρεμα ο Μπατίστα τη γύρισε προς τα πίσω. Κοιτάξτε εδώ, με υπερένταση ο Μπορμπόκης γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Μπατίστα με το τακουνάκι την έδωσε στον κοστί. Το ψύχρεμο δεξιόπλασε του Θεσσαλονικιού μέσω της ΑΕΚ. Έφερε το 2-0 και όλη η φάση από την θαυμάσια μακρινή παλιά του Τσάρτα προς τον Μπορμπόκη. Ο Μπορμπόκης κοντρολάρισε, πρόλαβε και γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Μπατίστα την άφησε για τον Κωστή και από εκεί τα πράγματα ήταν εύκολα για το 2-0. Προσπάθεια της ΑΕΚ, το σούτ και είναι το 3-0, είναι το 3-0 από τον Βασίλη Τσάρτα με ένα κεραυνό από αυτούς που συνηθίζει ο μέσος της ΑΕΚ. Το 3-0 είναι γεγονός στο 67ο προς 68ο λεπτό, εδώ καθώς βρέθηκε σε κενό χώρο αρκετά μακριά από το ημικύκλιο, περισσότερο από 25 μέτρα, έστειλε την μπάλα στη γωνιά του τέρματος παρά την ωραία εκτείναξη που επιχείρησε ο Καρκαμάνης. Φεύγει ο Μανολάς, κάνει πολύ ωραία την προσπάθεια. Να δούμε, φτάνει μέσα στην περιοχή ο Μανολάς και επιχειρεί να κάνει το σούτ. Όχι, κάνει την σέντρα. Να δούμε, συνεχίζει ο Τσάρτας, κάνει το τέταρτο γκολ. Ο Κετσπάγια δεν είχε βρει την μπάλα. Ο Τσάρτας όμως την πρόλαβε και την στέλνει στα δίχτυα στο 73ο λεπτό του αγώνα. Ο Βασίλης Τσάρτας αναδεικνύεται μορφή και σκόρερ της ΑΕΚ με αυτό το διαγώνιο σούτ μετά από την εντυπωσιακή προσπάθεια του Μανολά. Εδώ που έκανε τη σέντρα ο Κετσπάγια δεν μπόρεσε να τη σπρώξει τα δίχτυα. Ο Τσάρτας την κέρδισε και από τη γωνιά της μικρής περιοχής μπροστά από τον Ποσαπαλίδη την έστειλε για άλλη μια φορά στα δίχτυα του Άρη. Δείτε την προσπάθεια του Μανολά, την συνέχεια της φάσης.